Μετά από χρόνιες διαμάχες με δικαστικές προσφυγές και εντάσεις, οι Δήμοι Καντάνου Σελήνου και Κισάμου συμφώνησαν να χαράξουν μια κοινή γραμμή για το Ελαφωνήσι, δεσμευόμενοι ότι από το φετινό καλοκαίρι θα θέσουν σε εφαρμογή την ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Ταυτόχρονα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις για την προστασία της περιοχής και να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός πρότυπου φυσικού πάρκου. Μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό γιατί όλοι έχουν καλή πρόθεση. Και τη δηλώσανε και δημόσια, φαντάζομαι, δεσμεύει όλους τους Δήμους και προφανώς και το φορέα που θα κάνει ό,τι μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άμεσα οι δύο Δήμοι, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Δυτικής Κρήτης, αναμένεται να συντάξουν πρόταση σχετικά με την τοποθέτηση των ομπρελοκαθισμάτων, τους όρους λειτουργίας των καντινών, καθώς και τα θέματα καθαριότητας, φύλαξης και αναβάθμισης της περιοχής. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, από πόσες ομπρέλες, τι τύπου ομπρέλες, τι τύπου καθίσματα, τι θα σερβίρουν οι δύο καντίνες, τι θα κατεβάζουν, πόσο θα το κατεβάζουν, πώς θα δουλεύουν οι τουαλέτες, οι ντουζιέρες. Όλα αυτά τέθηκαν και στην προχθεσινή συνάντηση και είπαμε ότι είναι η έναρξη ενός διαλόγου για να τα λύσουμε ένα-ένα. Το πρώτο βήμα για την άρση των φαινομένων καταπάτησης, απόρρια της ανεξέλεγκτης ροής επισκεπτών κάθε καλοκαίρι, θα γίνει με το κλείσιμο της διόδου για στάθμευση στην προστατευόμενη περιοχή. Ιδιωτικά πάρκινγκ πρόκειται να δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Το κρίσιμο είναι να ξεκινήσει η διαδικασία με τα πάρκινγκ και να μπει η μπάρα, να σταματήσει πια αυτό το απεράδεκτη εικόνα που βλέπουμε τα αυτοκίνητα κάτω από τους κέντρους κτλ. Σε επόμενη φάση θα εξεταστεί η πιθανή οριοθέτηση του ελεύθερου κάμπινγκ υπό όρους στην περιοχή, καθώς η πλήρης απαγόρευσή του έχει οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.